Κοίταξε Χάλια, πώς έγινες έτσι? Τι έχω? Σαν αράπης είσαι. Έλα να κάτσουμε. Κοίταξε χέρια. Μη γελάς κύριε, γιατί για σένα έγινε έτσι. Μη γελάς είπα. Κοίταξε μηχανικός αυτοκινήτων. Μη γελάς γιατί θα σε χαϊδέψω. Και με κουβάλισες εδώ πάνω. Πάνω στα κατσάβραχα και μου χάλασε και το αυτοκίνητο. Ε? Θα πάω για 2-3 μέρες στο χωριό. Θέλω να δω το γέρο μου. Γιατί, τι έγινε? Λέγε μου. Ορκίσου πως δεν θα κάνεις καμία τρέλα να σου πω. Ορκίζομαι. Είχα 5.000 έλλειμμα στο ταμείο. Γι' αυτό πάω. Και πότε θα φύγεις? Αύριο στις 11 με το τρένο. Αύριο. Ναι. Τότε αύριο στις 11 στο σταθμό, ε? Ναι. Σήκω. Καλά, πού πάμε? Give me το τσιμπούκι μου, εγκλάζε! Give me! Γιατί σάφερα, παρά! Άντε, οκ, στη μηχανή σου! Αναχά σου! Έτοιμοι! Ο πεταμένος στη θέση του! Να, τον μαγουλό σου, παιδί μου! Τον μαγουλό σου, δεν έχει ταλέντο! Έμπα μέσα! Έμπα μέσα να δεις πως θα κάνεις! Πρόσεχε μένα! Πρόσεχε! Πιάσε το συνέστημα του πεταμένου! Δεν έχεις πεθάνει μωρέ ποτέ! Δεν έχεις πεθάνει! Σήκω πάνω! Σήκω πάνω! Κοιτάξτε μένα πως πεθαίνουν! Κοιτάξτε μένα! Κοιτάξτε μένα! Πήγαινε απέναντι! Πήγαινε απέναντι! Μία πρόβα τζενεράλε! Πού είναι τα εξωτερικά! Πού είναι οι παπάδες! Πού είναι οι μυριολογίστρες, οι μαυροφόρες! Αχ βρε Εγγλέζοι, τι μου κάνατε! Με καταστράψατε! Με καταστράψατε! Αχ! Κοιτάξτε! Πιάσε το τσιμπούκι μου! Κοιτάξτε με! Έτσι! Να κάνω άλλη μια πρόβα να το δείτε! Σηκώστε με! Έτσι πεθαίνουνε! Έτσι! Ζωντανός είσαι βρε ηλίθιε. Να! Να με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, να αλλάξω ένα λεπτό και έχουμε, γιατί έχω γίνει μουσκίδι. Ναι, ναι. Τασία! Πού είναι το βιβλίο μου των Αγγλικών, το τετράδιό μου, το μολύβι μου, το στυλό μου, πού είναι, πέφτα γρήγορα, ναι! Ένα λεπτό κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, ε!
Λοιπόν, έχουμε ένα μήνα να κάνουμε μάθημα, το ξέρεις? Το ξέρω. Σήμερα όμως, ελπίζω να μην συμβεί τίποτε. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Λοιπόν, άλλο. Α, εσύ είσαι? Ναι, αύριο θα έρθω. Γεια σου, ναι. Πάλι
Φιλιάρισε στα γύρω γύρω όλοι, χασομέρι. Αν γι' αυτό διάλεξε αυτό το επάγγελμα. Για τριγυρίζεις όλη μέρα εδώ και εκεί. Δεν βαρέθηκες να στέκεσαι όλο στην ίδια θέση? Είμαι δεμένος με τη μοίρα μου. Α. Όπως εγώ, με αυτό το διαβολοκόριτσο, τη σουσουράδα. Δεν σε βλέπω καλά, δάσκαλε. Σε χτύπησε γεροντοέρωτας. Α, λες, λες. Αν φαίνεται, κακομοίρη μου, εις το πες πως την αγαπάς. Τι λες, βρε ανόητε. Για να σκάσεις τα γέλια. Αν είναι να μη σκάσεις τα γέλια με έναν ερωτευμένο γεροβλάκα. Α, βλάκας είσαι. Και πάψε να μην φας καμιά μπαστούνιά. Ρα τράβα από εδώ και με ζάλισες, άσε με να δουλέψω. Άιντε. Ακούς βλάκας? Όχι, δεν ξέρω. Άξι. Λοιπόν, φεύγω. Λοιπόν, μπαμπούλη, τι θα γίνει? Θα μου τα δώσεις τα λεφτά? Μα δεν σου είπα, παιδί μου, ότι περνάμε οικονομική κρίση και δεν έχω διόλου λεφτά, ε? Γενοβολάει πάλι καμιά και θέλεις να την βοηθήσεις. Μα για 5.000 θα πέσει έξω η επιχείρηση. Έλα καλέ μπαμπούλη, δώσε μου τα που τα θέλω. Α, μην κατσουφιάζεις και γίνεσαι άσχημος. Αν ζούσε η μαμά θα μου τα έδινε. Α, αν δεν μου τα δώσεις θα κάνω απεργία πείνης και τότε. Ας τα φτάσεις, σουράδα. Μα σου είπα δεν έχω, δεν με πιστεύεις. Εμπρός, εσύ αγάπη μου, τι κάνεις? Τι θα γίνει, γλύκα μου, με τη μοδίστρα? Δώστε μου παρακαλώ να πάει για το μακαρόνια ήλιος. Μου έστειλε το λογαριασμό. Μαζευτήκαν 8.000 και μια σόδα φλόρινα. Και τα θέλει σήμερα. Μα βεβαίως, έχετε δίκιο. Μα το άλλο εμπόρευμα θα είναι αλφα-αλφα. Τι εμπόρευμα μου τσαμπουνά? Τώρα έρχομαι εκεί. Μα ξέρετε, κύριε Τσεβελέγκο, η στιγμή είναι ακατάλληλος. Τσεβελέγκο? Είναι κοντά σου και δεν μπορείς να πεις το όνομά μου, ε? Αύριο θα τακτοποιήσουμε το εμπόρευμα. Και σας βεβαιώ ότι ίσως βάλω και πιο πάνω. Τώρα είναι αδύνατον. Ώστε ολόκληρος Νίκος Πλωρίδης δεν έχεις 8.000 να μου στείλεις. Πολύ ζώρικος ο κύριος Τσεβελέγκος. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Είμαι περίεργη να δω. Θα κάτσω να δω τι σώοι άνθρωπος είναι αυτός ο κύριος Τσεβελέγκος. Μα παιδί μου, είναι μερικές συζητήσεις που γίνονται... Και κλεισμένων των θυρών, ε? Λοιπόν, θα μου τα δώσεις? Πόσα είναι? 8.000. Μα προηγουμένως δεν μου είπες 5. Βλέπεις... Μοδίστρες, καπελού. Πάρ' τα όλα. Έχω τον πιο χρυσό μπαμπούλι. Αχ, βρε σουσουράδα. Αλλά το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Πού θα πάει, με? Πάρε, γιαγιά, το τελευταίο και τυχερό. Διάλεξε ένα. Αυτό όχι, αυτό. Τώρα κάναμε την τύχη μας. Δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια να αγοράζεις λαχεία? Ούτε μία φορά δεν κέρδισες. Φέρ' το εδώ. Στάσου. Στάσου να γράψω τον αριθμό για να σε ειδοποιήσω αν κερδίσει τουλάχιστον να τρέξεις να αγοράσεις την πρίκα σου. Κατεργάρι, κατεργάρι. Φέρ' το εδώ. Καλή τύχη, γιαγιά. Λαχεία. Γεια.
χαίρε τέσσα. Ουφ, μωρέ δάσκαλε. Χίλιες φορές σου πω πως με λένε Γιάννη. Εσύ εκεί, Κέσσαρ. Να με βρεις δηλαδή. Άκους, Κέσσαρ. Σκύλος είμαι, μωρέ. Ε! Σκύλος δεν είσαι, αλλά είσαι ίδιος τσακάλι. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Και γιατί? Είσαι όμοιος ο Κέσσαρ. Με αυτό που φορείς στο κεφάλι, είσαι φτιστός. Πού σου να μη σε βασκάλω. Μα ποιος είναι ο Κέσσαρ, δάσκαλε? Σκύλος δεν είναι. Ο Κέσσαρ ή το αυτοκράτορ της Ρώμης. Ανόητε. Να αφήσω το παπούτσι μου, κύριε Γιάννη. Ορίστε, περάστε. Θα το έχετε έτοιμο το απόγευμα? Θα το έχω, Δεσποινής. Αλλά καθίστε να σας κεράσω κάτι. Καλά λέει, Δεσποινής, να πάρετε μια λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα. Ευχαριστώ, όχι, δεν θέλω τίποτα. Ε, τότε ένα τσάι, ένα χαμομήλι, ένα μοσχολίβανο. Είδες, δάσκαλε, τα χασα πάλι. Τι το ήθελα, μωρέ, το μοσχολίβανο. Τικ-τακ. Α, τώρα έγινες εκκρεμές. Μωρέ δάσκαλε, αυτή θα μου φάει τη ζωή μου. Όταν τη βλέπω, μπερδεύω τα λόγια μου. Πώς δεν της είπαν ήθελε και την αρρώσπορο. Αχ, μωρέ δάσκαλε, δεν μπορούσε να ήταν η παλιά εποχή να κάνω κι εγώ όπως ο παππούς μου. Τι έκανε ο παππούς σου? Α, δεν το ξέρεις? Όχι. Τον καιρό που αγάπαγε την προμάμη μου, τη λιγερή που λες, δεν του την έδινε ο πατέρας της. Την ημέρα του γάμου λοιπόν, μαζεύει τους μακαντάσιδες ο προπάπος μου, πιάνει τα πόστα και χυμά και την αρπάζει που λες μέσα από κεφ τα βουνά. Την έκλεψε. Ωραίο αυτό, αλλά άργησα. Σωρά πιάσα. Τι κρύβεις ως τρίφωμα, καλή γιαγιά? Κρύβω μια ολόκληρη περιουσία, ένα λαχείο. Εκεί. Έλα, κάτσε να τα πούμε. Ήρθατε? Όχι, έρχομαι. Η Δεσποινής δεν είναι εδώ. Είπε πως θα γυρίσει γρήγορα. Ελάτε να σας κάνω εγώ παρέα. Αχ, για δες καιρό που διάλεξε ο διάολος να με πάρει. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καλά, δεν πειράζει. Ώστε τα αποφάσισες να φύγεις? Μα αγάπη μου, σου εξήγησα νομίζω χθες. Σε τρεις μέρες θα γυρίσω. Δεν σε πιστεύω. Εάν είναι δυνατόν. Εγώ φαντάζομαι πως έλαβες γράμμα από καμιά φιλενάδα σου και πας. Και μάλιστα το έχεις επάνω σου. Μα δεν είναι αυτά που λες. Ψάξε με. Τι βάζεις πάλι στο μυαλό σου? Έλα, ψάξε με, γιατί θα χάσω το τρένο. Μπρος, ψάξε με. Αυτό λέω κι εγώ. Έλα όμως δίπλα μου να μην μας δούνε.
λοιπόν? Να με συγχωρείς που ανθέβαλα. Παρολίγο να το ξεχάσω. Ποιο? Τηλεφώνησα στο γραφείο σου πριν έρθω για να δω αν είσαι και μου είπαν πως είναι ο πατέρας σου εκεί και περιμένει. Τι? Πω, πω, ευτυχώς που το θυμήθηκα. Έλα, έλα, πάμε γρήγορα. Ο πατέρας μου? Ναι. Και εγώ θα πήγαινα στο χωριό. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε γρήγορα γιατί είναι στο σπίτι ο καθηγητής και περιμένει. Και έχουμε ένα μήνα να κάνουμε μάθημα. Έφτιαξα δύο καφεδάκια να πιούμε. Μια και βρεθήκαμε επιτέλους μόνοι. Καθώς λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, δεν είμαι καλά. Τώρα τελευταία νιώθω μια επιθυμία να πνίγω άνθρωπο. Και τώρα την ίδια επιθυμία νιώθω. Να, δες στα χέρια μου. Σηκώνονται. Ψυχή μου, μουρλάθηκε. Τον καιρό που αγάπαγε την προμάμη μου, τη λιγερή που λες, δεν του την έδινε ο πατέρας της. Την πάντρευε με άλλον. Τη μέρα του γάμου λοιπόν, μαζεύει ο προπάπος μου τους μακαντάσιδες, πιάνει τα πόστα και χυμά και την αρπάζει μέσα από το γλέντι νύφη και έφυγε στα βουνά. Μπαμπέσικα,
Τι πάθατε κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει? Τι έχετε? Εγώ... Τι είναι? Τίποτα. 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 Τρόμαξα. Λοιπόν... Αγάπη μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι πιο? Βρήκα στην τσέπη μου τα λεφτά. Ναι, τα κρατώ σαν δάνειο βέβαια. Έλα όμως στην πλατεία. Είμαι ελεύθερος για μια ώρα. Τι πράγμα? Δεν σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Μπορείς τώρα? Για μια ωρίτσα. Γεια σου. Θεέ μου, δεν την προλάβα, άραγε. Να έρθω κι εγώ μαζί σας. Όχι, όχι. Δεν επιτρέπονται άντρες. Α, είναι μόνο για γυναίκες, ε. Θεέ μου, άργησα. Δεν θα την προλάβω. Να με συγχωρείτε, ε. Σουσουράδα. Βρε σουσουράδα. Έλα γρήγορα, μην είναι τροχέα πουθενά και με τσακώσουνε. Και πληρώνει άδικα ο κακομοίρης ο πατέρας μου. Έλα. Το τι θέατρο έπαιξα στον καθηγητή για να το σκάσω δεν φαντάζεσαι. Σωστή Σάρα Μπερνάρ, παιδάκι μου. Εγώ θα γίνω στάρ του κινηματογράφου μια μέρα. Πάλι το ξέφυγες. Αλλά... Έλα, μέτρα σκαλιά. Ένα. Δύο. Τέσσερα. Πέντε. Για να το μεγάλο. Έξι.
Yeah.
σας μας ίδια από φωτιά. Πάντε μάση, θα μας κάψεις με τα τσιγάρα σου. Ανάθεμάς. Γιαγιά. 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 Μπαμπούλη. Μπαμπούλη. Μπαμπούλη, θέλετε να παντρευτώ. Να λέω. Θέλετε να με χάσετε. Όχι βέβαια, γιατί είσαι ακόμα μικρή. Αλλά κάποιο λάκκο έχει φάβα. Λέγε, τι θέλεις. Να, ένα χιλιαρικάκι θέλω, μικρούλι. Τόσα δα! Να βάλω βενζίνη στο σαράβαλό μου. Ένα χιλιάρικο. Ούτε ο Σπούτνικ που πήγε στο φεγγάρι δεν έκαψε τόση βενζίνα. Αφού δεν μου παίρνετε καινούργιο αυτοκίνητο. Μα δε σου είπα πως αν δεν πάψεις να ανεβαίνεις στα πεζοδρόμια δεν πρόκειται να σου πάρω καινούργιο. Τότε δώστε μου το χιλιάρικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαμπούλη, είναι ένας κύριος, μπορεί να περάσει. Και δεν περνάει. Χαίρετε. Σε τι οφείλω τη τιμή, κύριε? Μάριος Μπαλάκας. Α. Λοιπόν, κύριε Μπαλάκα, καθίστε. Ακούω. Ήρθα να ζητήσω το αυτό της κόρης σας. Το αυτό της κόρης μου? Ποιο αυτό, κύριε Μπαλάκα? Να, δηλαδή, εγώ... Να, αγαπάω τη Μάρλεν και θέλω να γίνει... Κυρία Μπαλάκα! Και δεν μου λες, κύριε, τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω ταμείας σε ένα εργοστάσιο. Ταμείας? Α, δηλαδή, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Και δεν μου λες, τι μισθό παίρνεις? Ένα 200. Καθαρά? Δηλαδή, ό,τι έδωσα εγώ στην κόρη μου, τώρα για να βάλει βενζίνα. Άκουσα, παιδί μου. Δεν το σκέφτηκες καλά. Λάθος πόρτα χτύπησες. Άντε να μάθεις να βγάλεις καμιά δεκάρα να μπορείς να τη ζεις και τότε όχι το χέρι της, αλλά και το πόδι της σου δίνω να το κάνεις γιουβετσάκι.
αλλά εσύ ποια αγαπάς, τη Μάρλεν ή εκείνη που σε είδα αγκαλιά χθες το βράδυ, ε? Εγώ? Όχι, ο Μέγας Αλέξανδρος. Άντε παιδί μου. Μα... Μαμά, άντε παιδί μου που νομίζω ότι μπορείς να κοροδέψεις κιόλα. Άντε μου, μπρε άντε στη μάνα σου να μην πάω εγώ. Αν θα σου περάσει σου σουράδα μου, παρά να πάρεις αυτό τον μπαλάκα. Φύγε. Φύγε, θα πάρω το σπαθί. Μα. Φύγε. Φύγε, με τρέπεσε λιγάκι. Μου έκανες το μισό κακόμοιρο τόσο καιρό. Θέλω να σας έβλεπα. Και δεν με βλέπετε. Να θα ήθελα. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Αύριο στις 5 σε σκαλάκι εδώ. Πού? Στο πάρκο. Ναι, ναι. Γεια σου. Γεια σας αύριο.
Σώμα κάπου το έχω ξαναδεί. Ολέ ολέ. Στο τζιπ, στο τζιπ. Στην κηδεία. Με τη μουντζα, με τη μουντζα. Δεσποινή. Ξέρετε, έχετε ένα θαυμάσιο σώμα. Είμαι ο σκηνοθέτης. Μη μου το λέτε. Θα ήθελα να σας δω. Ολίγοντι, ολίγοντι. Αύριο στις 5 στα σκαλάκια. Τι ευτυχία! Να το ξέρεις και θα περιμένω. Με έκανε σκυλάκι. Είναι γνωστή μου, την γνώρισα χθες.
Γεια Στάση, πού πας? Δεν είμαστε καλά μου φαίνεται. Αυτά τα είναι για σας. Είναι η δική μου! Τι είπες ρε! Αυτή είναι η δική μου! Η δική σου! Μάρλεν! Μάρλεν, γιατί μου τα κάνεις αυτά? Έχω ραντεβού με τα κορίτσια να πάμε για μπάνιο, αν θέλεις έλα. Στίβ, έλα για μπάνιο. Αχ, βρε σουσουράδα. Στίβ, θα έρθεις. Ναι, θα έρθω κι εγώ, θα έρθω κι εγώ. Σουσουράδα, σουσουράδα, σουσουράδα. Τα παιδιά στην εξοχή κάθε τέτοια εποχή χορεύουνε όλοι μαζί στο ροκ την πλάνα μουσική. Κι ο μπαμπάς από κοντά που φοβάται τα παιδιά κρυβεί τη μάνα στην ποδιά, μην της γυρίσουν τα μυαλά. Πάντα 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 πάντα. Αι σουσουράδα είναι η μάρε, σουσουράδα. Σουσουράδα, είναι μάλε, σουσουράδα. Χρόνια πολλά, Μαρλενάκη, να ζήσεις. Νόμιζες πως δεν θα έρθω, ε? Να σου στήσω τα φίλο μου. Ευχαριστώ. Α, τον ξέρω. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Καθίστε. Μ' αυτό ανασταίνεσαι. Μ' αυτό γίνεσαι θέση που λένε. Θέση. Είδα μια μέρα με κάποιον. Παλιά ιστορία. Δεν καθόμαστε να σου πω. Ναι. Πίσω μου σε έχω, σατανά. Αν και δεν είναι μέρος εδώ για συζήτηση, πάντως θα σου πω. Ποιος ήταν εκείνος που σε είδε μέσα στο τζιπ? Κάποιος που ήθελε να με παντρευτεί. Αλλά δεν θα με παντρευτεί και μου δήλωσε πως θα φύγει για το εξωτερικό. Λοιπόν, ησύχασες? Το συζητάς. Πάμε να χορέψουμε. Πάω να φοράς το παντελόνι μου γιατί ζεσταίνομαι και έρχομαι. Εντάξει. Τα παιδιά στην εξωτερική.
εποχή, κάθε τέτοια εποχή χορεύουνε όλοι μαζί, ροκ την πλάνα μουσική. Κι ο μπαμπάς από κοντά που φοβάται τα παιδιά, κρύβει τη μάνα στην ποδιά, της γυρίσουν τα μυαλά. Πίσω μου σ' έχω, σατανά. Είναι η μάνα, σουσουρά. Πίσω μου σ' έχω, σατανά. Είναι η μάλε, σουσουρά. Σουσουράδα, σουσουράδα, σουσουρά. Τα παιδιά στην εξοχή, κάθε τέτοια εποχή χορεύουνε όλοι μαζί σκουρό την πλάνα μουσική. Κι ο μπαμπάς από κοντά που φοβάται τα παιδιά, κρύβει τη μάνα στην ποδιά, μην της γυρίσουν τα μυαλά. Πάντα 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 πάντα. Αι σουσουράδα, είναι η μάλε, σουσουράδα.
Και τώρα τι θα γίνει. Μωρέ, τι είναι αυτά, τρελαθήκατε. Αχ, ψάχνουμε για ένα λαχείο. Ρε, πας και είναι εκείνο που βάλε μια μέρα η μακαρίτσα στο στρίφωμά της. Πού είναι το φουστάνι, πού είναι το φουστάνι, πού είναι το φουστάνι, λέει παιδί μου, πού είναι, γρήγορα, πού είναι, μίλα, πού είναι το φουστάνι. Α, με αυτό το φουστάνι τι θάψαμε, είχε κι άλλο. Έχασα τόσα μεροκάματα, κέντρα και τα αφεντικό μου. Και έκλεισα και το μαγαζί μου. Θα σκάσω. Πού είναι η μπάλα μου? Μάρλενε, ένα λαχείο, ένα λαχείο. Ξεχάστε τη σουσουράδα που σας έψηνε το ψάρι στα χείλη. Στη ζωή μου ένα πλάσμα το θυμάμαι. Και αυτό θα είστε εσείς. Και τώρα που έγινες πλούσιος, ποιος θα μου φτιάχνει τα παπούτσια? Όπως βλέπω θα ξαναγυρίσουμε πάλι. Μην ανησυχείτε. Ένα ταξιδάκι μόνο. Thank you.
Φεύγω, Μάρλεν. Εδώ με κρατούσες μόνο εσύ. Με περιφρόνησες και πάω στην Αμερική, στον Πάλπα μου. Η φίλη σου η άρρωστη, ε. Εύχομαι να ευτυχήσεις, Μάρλεν. Και το δώρο μου θα το βρεις σταματημένα έξω από το σπίτι σου. Να ησυχάσεις με αυτό το σαράβανο. Φεύγω, Μάρλεν. Αντίο. Αμάν. Ώστε έτσι με αποχαιρετάς. Τώρα που τα κανόνισα με τον μπαμπά, φεύγεις, ε. Φύγει.